Κύριε Μητρόπουλε, καλημέρα σας. Πώς είστε? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Καλημερίζω τους ακροατές και ακροάτριές μας. Λοιπόν, έβλεπα στην ΕΝΠΕΚ και διάβαζα ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες επιστήμονες ότι θα πληρώσουν την αύξηση των συντάξεων και το επίδομα των 250 ευρώ των χαμηλοσυνταξιούχων. Έχετε την καλοσύνη να μας πείτε και να μας εξηγήσετε πώς προκύπτει αυτό? Σύμφωνα και με το σχέδιο προϋπολογισμού που υπάρχει και εκκρεμεί προς συζήτηση και έγκριση στη Βουλή, ο ΕΦΚΑ θα εισπράξει φέτος το 2023 ένα δις 300 εκατομμύρια επιπλέον από αύξηση εισφορών κυρίως. Και σύμφωνα με το νόμο του 2020, το νόμο 4670 του 20, έχει προβλεφθεί το 20, αλλά για να ισχύσει από 1/1/23, κάθε έτος αύξηση των εισφορών των ελευθεροεπαγγελματιών, των αγροτών μας και των επιστημόνων, 1,5 εκατομμύριο κόσμου μη μισθωτοί είναι όλοι αυτοί, η κυρία Ντουλγεράκη, που από 1/1/23 θα πρέπει κατ' έτος να αναπροσαρμόζουν τις εισφορές τους προς τα ταμεία, προς τα πάνω εξυπακούεται, αν είναι προς τα κάτω ο πληθωρισμός μένουν ως έχουν οι εισφορές, σύμφωνα και ίσα με τον πληθωρισμό. Άρα από 1/1/23, με δεδομένο ότι ο πληθωρισμός θα κλείσει το 2022 στο 9%, όλοι οι μη μισθωτοί θα κληθούν κάθε μήνα να πληρώνουν από 17 έως 58 ευρώ κάθε μήνα αυξημένες εισφορές ανάλογα με τις σκάλες των εισφορών που επιλέγουν, και έτσι λοιπόν είναι μεγάλη και εξοντοτική αυτή η αύξηση εισφορών, κυρίως για τις 445.000 αγροτών μας, πολλοί των οποίων δεν γνωρίζουν, όπως και οι αγροτικοί ηγέτες, διότι είδα και πρόσφατα στις κινητοποιήσεις τους, δεν έχουν βάλει το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει εντός διμήνου όλη η αγροτιά μας, δηλαδή τις θηριώδεις αυξήσεις των εισφορών. Κάποιος πρέπει να ενημερώσει και τους αγροτικούς ηγέτες, αλλά και τους ίδιους αγρότες, αλλά και τους επιδευματίες και βεβαίως και τους επιστήμονες, ότι σε 2 μήνες από σήμερα, με βάση νόμο του 20, θα αυξηθούν οι εισφορές το 2023 και κάθε έτος μετά το 2023 τόσο όσο ο πληθωρισμός του προηγούμενου έτους. Τουλάχιστον οι αγρότες είναι και πολύ αδικημένοι, λένε οι περισσότεροι από εκείνους, σε ό,τι έχει να κάνει και με τα συνταξιοδοτικά τους. Κυρία Μαντουλιαρά και αγαπητή Αγγέλα, είναι έγκλημα σε βάρος των αγροτών μας και των αγροτησών, ανδρών και γυναικών, που δουλεύουν 40 και 50 χρόνια και βγάζουν 300 και 350 σύνταξη. Άρα λοιπόν τώρα καλούνται να πληρώσουν αυτές τις θηριώδεις εισφορές. Πρέπει οπωσδήποτε να ενημερωθούν, τουλάχιστον οι ηγέτες τους, ότι υπάρχει νόμος, τον οποίο εμείς αποκαλύπτουμε, έχουμε και τις σχετικές διατάξεις, και οι αυξήσεις αφορούν και τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις, η επικουρική ασφάλιση και την ασφάλιση υπέρ εφάπαξ. Άρα και οι 3 συνταξιοδοτικές παροχές θα αυξηθούν για όσους έχουν και εφάπαξ και επικουρική ασφάλιση. Για όσους έχουν κύρια ασφάλιση θα αυξηθούν οι εισφορές ίσως όσο με τον πληθωρισμό. Όσο ο πληθωρισμός είναι δύο. Να ρωτήσω το εξής, με την κοινή λογική. Κύριε Μητρόπουλε, προχωράς σε αυτή την κίνηση για να δώσεις το επίδομα των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους? Προχωράς σε αυτή την κίνηση για να εισπράξει 1,3 δις για να πληρώσει τις αυξήσεις των συντάξεων και το 250. Ναι, αλλά φέρνεις δύο τάξεις σε απέναντι. Μάλιστα. Όσο θα πάρει από τις αυξήσεις των εισφορών του 1,5 εκατομμυρίου μη μισθωτών, τόσο θα δώσει ο κρατικός προϋπολογισμός από τα χρήματα εξήμπα. Άρα λοιπόν οι επιτιδευματίες, οι αγρότες και οι επιστήμονες θα χρηματοδοτήσουν την αύξηση των συντάξεων του 2023. Είναι και ανήθικο αυτό, όπως είπατε, διότι στρέφει τις μισές τάξεις σε βάρος των άλλων. Δηλαδή αντί να πληρώσει ο κρατικός προϋπολογισμό της αυξήσης των συντάξεων και το 250, θα πληρώσει ο αγρότης, ο επιτιδευματίας, ο έμπορος και ο επιστήμονας. Είναι ανήθικο αυτό. Τώρα
κύριε Μητρόπουλε, υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο θα δούμε μπροστά μας, ότι έχει να κάνει με τα συνταξιοδοτικά, δηλαδή η εθνική σύνταξη, είναι η εθνική σύνταξη είτε 411 ή 370 ευρώ από 1η-1η του 23 για παλιούς και νέους συνταξιούχους. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς βγαίνει αυτό? Η περισσότερο ωφελημένη, κυρία Δουλγεράκη, είναι η αμαία συνταξιούχη, είναι οι χείρες και οι χείροι και είναι οι ανασφάλιστοι υπερήλικες. Επιλέγω τις τρεις από τις έξι κατηγορίες. Μπορούν οι ακροατές να δουν και μια αναρτημένη ανάλυση της συναδέλφου μου και θυγατέρας μου Αγγελικής Μητροπούλου, επίσης διδάκτορ είναι του εργατικού δικαίου, και η κυρία Αγγελική Μητροπούλου έχει κάνει μια ανάλυση, διότι με την εξαγγελία της κυβέρνησης ότι θα αυξηθεί και η εθνική και η ανταποδοτική σύνταξη, η εθνική σύνταξη που από το 2016 μέχρι και σήμερα ήταν 346 ευρώ για 15 χρόνια ασφάλισης και 384 για 20 χρόνια ασφάλισης, από 1η-1η-23 το 346 γίνεται 370 και η μεγάλη εθνική από 384-411. Άρα ανάπηροι συνταξιούχοι, όπως προείπα, χείρες χείροι και ανασφάλιστοι υπερήλικες που παίρνουν την κατώτατη εθνική σύνταξη, αυτοί θα έχουν προφανή ωφέλεια, ιδέα ανάπηροι διπλή, διότι και θα πάρουν την αύξηση του 7%, αλλά θα αυξηθεί και η εθνική σύνταξη στα κατά 35 ευρώ, όπως προεξήγησα. Μάλιστα. Δεν ξέρεις από πού να τα πιάσεις, τι να πρωτοπρολάβεις, τι θα σου έρθει αύριο. Η αλήθεια αναλέγεται. Κρίσεις απανωτές. Είναι κάποια τα οποία, και βεβαίως να πούμε στους ακροατές μας, ότι σήμερα ή αύριο μπαίνει στη Βουλή το νέο ασφαλιστικό, το λεγόμενο μίνι ασφαλιστικό, που έχει τη διάταξη για την παραγραφή των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, που σήμερα διαβάζουμε ότι μόνο για ένα τρίμηνο 2,5 δις επιπλέον μη πληρωμένες οφειλές αυξήθηκαν, δηλαδή τα χρέη προς τα ταμεία, στα 45,5 δις, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο ήταν 42,5 δις. Και βεβαίως θα είναι και η διάταξη για την 25ετία γυναικών και ανδρών που από 1η-1η-23 δεν θα μπορούν να φεύγουν νωρίτερων του 62. Αυτές και άλλες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται το μίνι ασφαλιστικό που μπαίνει στη Βουλή σήμερα ή αύριο για ψήφιση. Κυρία Δουλγεράκη, πιστεύω ότι σε μελούμενες εκπομπές θα μας ζητήσετε και θα προσπαθήσουμε να εξειδικεύσουμε τις πιο βασικές ρυθμίσεις αυτού του μίνι ασφαλιστικού. Να σας ευχαριστήσω πολύ, γιατί ποτέ δεν μας αρνείστε τη βοήθεια, κύριε Μητρόπουλε. Ευχαριστώ για την τιμή, κυρία Δουλγεράκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημερίζω τους ακροατές και ακροατριές. Καλά να είστε. Μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της enipec.gr για όλα τα τρέχοντα ασφαλιστικά, εργασιακά αλλά και φορολογικά ζητήματα, οι αξιότιμοι ακροατές μας. Καλό μήνα, καλά να είστε. Χαίρετε, καλό μήνα, χαίρετε.